Τζούροβιτς που αναζητώντας φρέσκα πνευμόνια έβαλε στο παιχνίδι τον Παπασαράντου και τον Οικονομάκη. Σειρά του Σιγάλη αναφερθεί με το τέταρτο του φαουλ. Φεύγει στον πάγκο, τον είδατε στο κάτω μέρος της εικόνας. Στη θέση του ο Νάκητς. 5 φαουλ έχει κερδίσει η άκρη του ημίχρονου, 2 έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. Κατσικάρης. Οικονομάκης. Πασαράντου και τώρα Μπλάκμαν με τον Πακατσιά κολλημένο πάνω του. Μπλάκμαν που κλείνεται ασφυκτικά, ψάχνει βοήθεια, την βρίσκει στο πρόσωπο του Μιλίτσεβιτς. Ω! Μιλίτσεβιτς αρχίζει τα δικά του άραγε. Είχε πάντως πάρα πολύ ωραία σκοράρει, περισσότερο από 10 λεπτά. 43-53. Επί 7,5 λεπτά ο μόνος παίκτης ΑΕΚ που σκόραρε, και αυτός όχι πολύ, ήταν ο Μπλάκμαν. Διακοπή 10 δευτερολέπτων και επιστρέφουμε σε κύπελλο. Αυθεντικό σκοτσέζικο ουίσκι Grants. Απόλαυση στο τρίγωνο. 53-43. Ο Ολυμπιακός προηγείται. Ο Στάρλατς θα πάρει το φάουλ από τον Κατσικάρη. Πριν τον τρίτο φάουλ θα δεχτεί απ' έξω. Ένα διάλογο ανάμεσα στον αρκετά εκνευρισμένο Τάρλας και τον Μιλίτσεβιτς καταλήγει σε ανταλλαγή τηλεφωνήσεων. 12 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είναι 10 πόντους μπροστά. Μασούλας αυξάνει τη διαφορά στους 12. Νάτος ο Παναγιώτης Μασούλας που έχει 11 πόντους. Αθηνά κανένας παίκτης δεν έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντου. 43-55. Κατσικάρης, απ' την άλλη μεριά στον Παπασαράντο, αυτός σοφά ποιώντας ούτε αριμπροστά στον Φασούλα. Τελικά την ευθύνη αναλαμβάνει ο Οικονομάκης που είναι καλός ούτερ, νάτος. 46-55 από τον πρώην παίκτη του Μήλωνα, τον Κώστα Οικονομάκη. Με αυτό το τρίποδο μανιμάνι έφτασε τον μέσο όρο του αθηνικού πετάλημα, έχει 3,4 πόντους. Μπακατσιάς. Φασούλας για άλλη μια φορά δοκιμάζει, όμως δεν ήταν καλό αυτό το πράγμα. Κατσικάρης σε προσπάθεια ευνηδιασμού ο Πασαράντου. Η μπάλα είχε ξεφύγει από τον έλεγχό του. Πάσα ευνηδιασμού του Τζόνσον στα χέρια του Μπλάκμαν. Θύμισε και λίγο baseball για την φάση. Με δύο Αμερικάνους άλλωστε πρωταγωνιστές. Μιλίτσεβιτς περνάει 48-55 από τον χοντρό της ΑΕΚ. Τον εντύπωση ότι μπορεί να έχει περισσότερα κιλά από τον Τζόνσον. Ο Μιλίτσεβιτς που πέρασε σχεδόν 20 λεπτά χωρίς να σκοράρει. 48-57 τον Έντι Τζόνσον που απέφυγε το μαρκάρισμα των αντιπάλων του και στόχισε σαν να εκτελούσε ελεύθερη βολή. 18 η πόντη του. Έχει ακόμα 5 ασίστ, 4 rebound, 2 κλεψίματα και 2 λάθη ο Έντι Τζόνσον. Οικονομάκης. Μπλάκμαν, φάουλ από τον Μπακατσιάς, τον Ρολάντο Μπλάκμαν. Νάτος ο Τίβης Μπακατσιάς. Το πρώτο του φάουλ. Το έκτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Μπακατσιάς που έχει σταματήσει τον Μπλάκμαν. Ο Αμερικανός δεν έχει καταφέρει να βάλει καλάθι όσο τον μαρκάρει ο Μπακατσιάς. Και ένα λοιπόν που αποφασίζει να το τραβήξει και στον πάγκο ο Τζούροβιτς. Α, χωρίς τον Μπλάκμαν τώρα. Βήματα, ναι. Στον Οικονομάκη. 48-57 το σκορ, 10 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το μάτς. Μπακατσιάς. Νάκητς. Τζόνσον, κακός σοτ, μάλλον ασυνήθιστο αυτό για τον Έντι Τζόνσον. Ο Μπακατσιάς κλέβει την απρόσεχτη πάσα του Οικονομάκη. Ο Τζόνσον θα δοκιμάσει και πάλι αυτή τη φορά όμως πλησιάζοντας το καλάθι.
Αυτή η σύγκρουση δεν πρέπει να άρεσε και πολύ στον καμεραμάν του Μέγκα, τον φίλτα τον κύριο Μάζη. Πάντως κανείς δεν έπαθε τίποτα, το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Τζόνσον, Νάκετς, απέναντι σε ζώνη, Μακασιάς. Τάρλατς, πλησιάζει, ξεφεύγει, ας το κύμα αυτό το λίγο ανορθόδοξο σου, επιρροή μιλήσα και θα λέει κανένας. Ποδαράς, κάνει το coast to coast και κερδίζει φάουλ από τον Μπακατσιά, δικαίωμα για δύο βολές, στον Δημήτρη Ποδαρά. Να ο Μπακατσιάς. Όλα αυτά σε ένα μισογεμάτο γήπεδο. Σαν ο Γιώργος Μόσκος που, όπως μας έλεγε προηγουμένως ο Λάνς Μπέργολτ, που είναι σαν φύλαθρος παρών στις κερκίδες, έχει το καλύτερο παρκέ της Α1. Μακάρι να είχε και άλλες ανέσεις. 49-57 από τον Ποδαρά. Το rebound από τον Νάκητς, η διαφορά μένει στους 8 πόντους. Μένουν 9 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το μάτς. Τόμιτς. Νάκητς και τώρα Τάρλατς, τώρα Τζόνσον. Νάκητς. Για 3 ο Τόμιτς, 49-60. Και πάλι σε υψηλά επίπεδα διαφορά, σε αριθμό διψήφιο από το τρίποντο του Μίλαν Τόμιτς. Κακή συνεννόηση ανάμεσα κουκλάκι και κατσικάρι. Ολυμπιακός που ελέγχει τον αγώνα εδώ και 4-5 λεπτά, με την ώρα δηλαδή που με εκείνο το 10-0 ξέφυγε με 53-41. Έκτοτε η ΑΕΚ δεν έχει καταφέρει να μειώσει σε λιγότερους από 10 πόντους. Άλλος Ολυμπιακός, όπως βλέπετε, έχει κάνει μόνο ένα λάθος στο δεύτερο ημίχρονο, αντί 5 της ΑΕΚ. Το συνολικό σκορ έφτασε στο 10-10. Τα λάθη. Ο Μιλίτσεβιτς εξ επαφής δεν έχει πρόβλημα. 51-60 από τον Μίρκο Μιλίτσεβιτς. Άρα και θα τον κρατήσει η ΑΕΚ. Αν ναι, θα είναι η πρώτη φορά στην επαγγελματική του καριέρα που θα παίξει δύο συνεχόμενα χρόνια στην ίδια ομάδα ο Μιλίτσεβιτς. Εμείς πάντως τον συμπαθούμε τόσο που θα βάζαμε για την τσέπη μας για να μείνει στην Ελλάδα, είτε στην ΑΕΚ είτε αλλού. Τάρλατς, 51-62. 14 πόντοι, 9 rebound από τον Τάρλατς. Κατσικάρης. Η ΑΕΚ πάντα χωρίς τον Blackman, με τον Κατσικάρη να δίνει για άλλη μια φορά τη λύση. Το πρώτο καλά στο δεύτερο ημίχρονο πάντως. Νάτος έχει 12 πόντους και ο Blackman ετοιμάζεται να γυρίσει στο παιχνίδι, τον βλέπετε. 54-62. Νάκητς. Τόμιτς. Τάρλατς. 10 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Καλάθι και φάουλ. Δύσκολο σούτ με το ένα χέρι από τον Φράνκο Νάκητς. Και το φάουλ από τον Ποδαρά. Τρίτο. Η επιστροφή του Blackman. Blackman δεν αποκλείεται να είναι το τελευταίο του παιχνίδι στην ΑΕΚ αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει συζητηθεί το θέμα της παραμονής του. Από ό,τι ξέρουμε οι γνώμες είναι διχασμένες. Και λέμε ότι ίσως είναι το τελευταίο του παιχνίδι αυτό, γιατί αν η ΑΕΚ χάσει σήμερα, τότε οι παίκτες θα φάνε το αρνί με την ησυχία τους, χωρίς να σκέφτονται τα κιλά που ίσως πάρουν. Δεδομένου ότι θα τελειώσει για αυτούς η περίοδος, ουσιαστικά θα τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις αν υπήρχε σήμερα. Όμως υπάρχουν ακόμα 6,5 λεπτά στο τέλος. Το σκορ γίνεται 56-65 από το καλάθι του
Ποδαρά, ο οποίος κέρδισε και το φάουλ από τον Φασούλα. Θα εκτελέσει μια βολή. 6-35. Σε λίγο στα Πατήσια ο Παναθηναϊκός θα κυνηγήσει τη δική του δεύτερη νίκη απέναντι στον Sporting. Ενώ μετά το Πάσχα θα λύσουν τις διαφορές τους ο Ηρακλής με τον Πανιόνιο και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Είναι στο 1-1. Ένα παιχνίδι θα κρίνει τα πάντα για τους τέσσερις αυτούς. Τόμιτς. Τζόνσον με τον Μπλάκμαν πάλι χρουρό. Φασούλας γυρίζει. Ριμπάουντ εύκολα από τον Ποδαρά. Ποδαράς πάει να βγάλει τον ευνηδιασμό. Χάνει την μπάλα και διαμαρτύρεται. Να αρχίσει τέσσερις παίκτες της ΑΕΚ περιμένουν ταξί για να επιτρέψουν. Τέσσερις παίκτες του Ολυμπιακού έφυγαν στον ευνηδιασμό. 57-67. Άλλο ένα λάθος για την ΑΕΚ. Και time out που παίρνει ο Βλάντο Τσούροβιτς. Το Sprite είναι αλλιώς. Είναι ήχος στη γλώσσα σου. Όταν διψάς δεν υπάρχει περίπτωση να τον μπερδέψεις με κανένα άλλο. Γιατί εσύ ακούς μόνο τη δίψα σου, όχι τους άλλους. Άκου τη δίψα σου. 57-67 λοιπόν προηγείται ο Ολυμπιακός. Στις οθόνες σας οι πρώτες σκόρες. Λέγαμε πριν για τον Blackman. Δεν είναι πάντως και λίγοι αυτοί που ανησυχούν γενικά για το μέλλον τους και στις δύο ομάδες. Λίγοι ξέρουν αν θα μείνει ο Blackman, λίγοι ξέρουν αν θα μείνει ο Μιλίτσεβιτς. Για να μην επιστρέψουμε στο σύριαλ Ιωαννίδη. Για να μην πούμε και για τον Τζόνσον, ο οποίος είχε πολλά αμερικάνικα μάτια καρφωμένα πάνω του στην Σαραγώσα. Να ακούσουμε και πάλι πριν ξαναρχίσει το μάτς τον Δημήτρη Καρίδα. Δημήτρη. Νίκο, το time out που ζήτησε και πήρε ο Βλάντο Τζούροβιτς ήταν περισσότερο σκοπιμότητας, αφού είδε τους παίκτες του εκνευρισμένους από την λάθος πάσα του Κατσικάρη. Ο Κατσικάρης με τον Blackman τα έλεγαν μάλιστα έτσι έντονα, όχι ότι ήταν κάτι ανησυχητικό, απλά διαφωνούσαν για το ποιος έφταιγε για το λάθος. Του πήρε λοιπόν το time out, ηρέμησε τους παίκτες του. Και θα συνεχίσει η ΑΕΚ με άμυνα man to man προσπαθώντας να πιέσει λίγο περισσότερο τον Ολυμπιακό για να καλύψει το μείον 10. Το μείον 10 το οποίο εξακολουθεί να διατηρείται μετά την χαμένη επίθεση του Ολυμπιακού. 5,5 λεπτά πριν από το τέλος ο Πασαράντο αστοχή, το φόλου άστοχο και αυτό από το κουκλάκι. Εδώ ήταν και λίγο άτυχη η ΑΕΚ. Τζόνσον. 36 Μαΐων όπως και ο Blackman. Πάλα από τον Κουκλάκη στον Φασούλα. Το έκτομα δικό της ΑΕΚ έχει 8 ο Ολυμπιακός. Ο Κουκλάκης δεν μοιάζει να συμφωνεί με την εκτίμηση των διαιτητών. Φασούλας. Τόμιτς. Τζόνσον στη γωνία. Πολύ ωραία πάσα, το κόψιμο με φάουλ όμως από τον Παπασαράντου. Νάτος ο Κρίς Παπασαράντου. Δικαίωμα για δύο βολές στον Τάρλατς. Δείτε πάλι την αρκετά θεαματική φάση. Αυτή η κάμερα έχει τραβήξει απάντηλα σήμερα. Το γήπεδο είναι στράχωρο. Χωρίς αστεία πλέον. Αρκετά, αρκετά μικρός ο χώρος από την κερκίδα μέχρι τις γραμμές του αγωνιστικού χώρου. 57-69 από τις βολές του Τάρλατς που έχει 16 πόντους. Ήταν πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού προχθές με 28. Καλάθι τριών πόντων από τον Blackman, 60-69. Μπήκαμε πια στο τελευταίο 5 λεπτό, 4-35 από μένα. Τάρλας, Φασούλας, Τόμιτς, Τάρλας, προσποιήσεις, κακώς το rebound από τον Ποδαρά. Ποδαράς βρίσκει διάδρομο, βρίσκει τον Τάρλας, τον Ροζάρο, καλάθι και φάουλ. Για να δούμε, επιστρέφει στο κόλπο, 62-69 και μία βολή για τον Ποδαρά.
4 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Τάρλατς και Τζόνσον στην οθόνη σας. Ο Ιωαννίδης βλέπει τα πράγματα να δυσκολεύουν κάπως και ζητάει time-out, ενώ διαμαρτύρεται, βλέπετε, με τις εύγλωτες χειρονομίες του. Τώρα χάθηκε πίσω από τους γίγαντες. 62-69, κάτι παραπάνω από 4 λεπτά υπολείποτε για να τελειώσει το μάτς. Ο Ιωαννίδης που δύο από τις λίγες ήττες της καριέρας του τις έχει υποστεί με αντίπαλο τον Βλάτο Τζούροβιτς. Όταν όμως ο Τζούροβιτς ήταν στο Πανιόνιο και ο Ιωαννίδης στον Άρη, θα ξανά η τελευταία φάση. Συνολικά στις μονομαχίες των δύο προπονητών το σκορ είναι 11-2 υπέρ του Ιωαννίδη. Να τα φάουλ, 4 έχει ο Νούσης για την ΑΕΚ από το πρώτο ημίχρονο μάλιστα. Για τον Ολυμπιακό από 4 ο Σιγάλας και ο Τάρλατς. Αυτοί είναι οι παίκτες που κινδυνεύουν με ένα σφύριγμα να κάνουν πρόωρο Πάσχα σχετικά με τους άλλους. Ο Ιωαννίδης συνεχίζει να δίνει οδηγίες. Οι παίκτες της ΑΕΚ είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η ΑΕΚ με 10 στα 23 τρίποτα. Καλό σχετικά και το ποσοστό του Ολυμπιακού, όμως με πολύ λιγότερες προσπάθειες, 4 στις 10. Η συμπληρωματική βολή του Ποδαρά θα φέρει την ΑΕΚ στους 6 πόντους. Πραγματικά, για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλή ώρα. Το 6-0 σερί της ΑΕΚ την έφερε 6 πόντους πίσω. Τόμιτς. Στήριγματα από την εξέδρα. Γάλλας που γύρισε στο παιχνίδι, έχει και αυτό 4 φάουλ. Rebound από τον Blackman, δεν μπορεί να συγκρατήσει όμως. Ναι, επίθεση για τον Ολυμπιακό. Επίθεση 30 δευτερολέπτα. Τζόνσον και Τόμιτς. Οι παίκτες του Ολυμπιακού ήταν... βλέπουν το λόγο να βιαστούν και δεν έχουν διάδικο, προηγούνται. Σιγάλας, Τζόνσον βγαίνει από το σκριν και ευστοχή 63-71, η λύση που χρειαζόταν ο Ολυμπιακός. 3,5 λεπτά ακριβώς. Blackman. Ποδαράς. Ψάχνει τρόπο να περάσει. Γραμμή. Εκεί όμως τέλειωσε το κήπεδο. Να Ποδαράς. Σιγάλας θα επαναφέρει. Μετά το time out ο Ολυμπιακός φαίνεται να ξαναβρήκε την αυτοσυγκέντρωσή του. Ο Τόμιτς χρησιμοποιεί το χρονόμετρο. Αφήνει το χρόνο να κυλήσει δηλαδή. Νέο καλάθι του Τζόνσον. Ξανά στο συν 10 ο Ολυμπιακός. 63-73. Γύρισε και κοίτα η χαμογελασία στον πάγκο της ΑΕΚ. Ενθουσιάζομαι ότι οι παίκτες ΑΕΚ θα φάνε το αρνί με την ησυχία τους, χωρίς να έχουν να σκέφτονται τον Τζόνσον, τον Τάρλατς και τους άλλους. 2:37 απομένουν, ο Τόμιτς με αντίπαλο τον Blackman κάπου στο κέντρο του γηπέδου, αφήνει να κυλήσουν τα δευτερόλεπτα. Κεφάλι του Κουκλάκη στον Τόμιτς, ευκαιρία για διακοπή 10 δευτερολέπτων και επιστρέφουμε στο Γιώργιο Μόσχος. Σκοτσέζικο ουίσκι Grants. Απόλαυση στο τρίγωνο. Δύο βολές για τον Μίλαν Τόμιτς, 63-73. Ο Ιωαννίδης σιγά σιγά θα πρέπει να σκέφτεται τον επόμενο αντίπαλο της ομάδας. Μόνο που δεν το ξέρει το επόμενο αντίπαλο. Θα είναι ή ο Ηρακλής ή ο Πανιόνιος. Αυτοί οι δύο είναι στο 1-1. Θα παίξουν τρίτο παιχνίδι την Τετάρτη του Πάσχα στο Ιβανόπιο. Όλες οι φετινές τους συναντήσεις αναδείχθηκαν σε θρίλερ και κρίθηκαν σε λεπτομέρειες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε και αυτό το μάτς για να μιλήσουμε με σιγουριά. Μιλίτσεβιτς, θα τον σταματήσει ο Φασούλας, πάλι Μιλίτσεβιτς. 65-73, ο Μίρκο Μιλίτσεβιτς που ήταν εδώ διαμαρτύρεται. Μιλίτσεβιτς που στα προηγούμενα φετινά μάτς έβλεπε τον Ολυμπιακό κυριολεκτικά, ως κόκκινο πανί, είδατε πόσο Blackman προσπάθησε να κλέψει, βάζοντας το χέρι του κάτω από τα πόδια του Τόμιτς.
Ντόμιτς. Σιγκάλας. Πήρε την μπάλα μέσα τα χέρια από Πασαράντου. Όμως εκεί κλείστηκε. 1 και 34 για το τέλος. Η πάσα του Ελληνοαμερικάνου ήταν κακή. Ο Τζόνσον πάει στο lay-up και νικάει με πολύ ατόνια. Μιλίτσοβιτς 65-75. Ο Τζόνσον έφτασε τους 24 πόντους με πολύ καλά ποσοστά. 10 στα 16 τρίποντα, 1 στα 2 τρίποντα. Μία εύστοχη βολή. 5 rebound, 6 assist, 3 κλεψίματα για τον Έντι Τζόνσον που έκανε και 3 λάθη. Ο Τάρλατς έβγαλε την μπάλα έξω, 1 λεπτό και 7 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Ολυμπιακός εκτός συνταρακτικού πια απρόοπτου. Γίνεται η πρώτη ομάδα που φτάνει στα ημιτελικά των play-off. Ο Μπλάκμαν θα επαναφέρει για τον Μιλίτσεβιτς, αυτός θα γυρίσει, θα κερδίσει το φάουλ. 2 βολές για τον Μιλίτσεβιτς. Πάτ Πασούλα. Νομίζω ότι μπορούμε, αν έχουν την καλοσύνη οι συνάδελφοι, να μας δείξουν μια κάρτα που αφορά τις επιδόσεις του Μίρκο Μιλίτσεβιτς στους φετινούς αγώνες με τον Ολυμπιακό. Δείτε, αριστερά είναι κόντρα στον Ολυμπιακό, δεξιά σε όλα τα μάτια συνολικά της χρονιάς. 26,5 πόντι κόντρα στον Ολυμπιακό, 21,8 στα υπόλοιπα παιχνίδια. 60,3 και 60,2 η ευστοχία, εδώ είναι σταθερός. Στα μάτς με τον Ολυμπιακό έβαζε πάνω από 11 καλάθια εντός παιδιάς κατά μέσο όρο, στα υπόλοιπα γύρω στα 9, ενώ έπαιρνε και περισσότερα rebound από τους ψηλούς του Ολυμπιακού από ό,τι κόντρα στους υπόλοιπους, και όλα αυτά απέναντι σε μια γραμμή ψηλών, σε μια front line που πολλοί την θεωρούν την κορυφαία της Ευρώπης, με τον Ντάρλατς, τον Πασούλα και τον Βολχόπ. Αυτή ήταν η έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει ο Τζούροβιτς πριν το τελευταίο παιχνίδι, τότε που είχε βάλει 35 ο Μιλίτσεβιτς και έλεγε μετά ότι είναι ο καλύτερος center forward της Ευρώπης. Ένα άστοχο shoot από τον Τζόνσον, άλλο ένα άστοχο από τον Τάρλατ που όμως έχει πάρει φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές, 67-75 μπροστά ο Ολυμπιακός. 38 λεπτά, κοιτάξτε τον Μιλίτσεβιτς εδώ. Πολύ χαρακτηριστική γραφική σχεδόν φιγούρα, αλλά αποτελεσματικός όσο λίγοι, έστω και αν καμιά φορά για να βάλει καλάθι χρησιμοποιεί κινήσεις που πιθανότητα έχει μάθει και όταν κυνηγάει με ψαροντούφεκο, το αγαπημένο του Κόμπι. Ο Τάρλατς θα εκτελέσει μία ακόμα βολή, 67-76. 17 πόντι και 11 rebound για τον Dragan Τάρλατς. 33 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το μάτς. Ο Μπλάκμαν χάνει την μπάλα, λίγο συρτό μπάσκετ εκεί. Άλλο ένα φάουλ του Ποδαρά, ο οποίος φαίνεται να χτύπησε το χέρι του. Μάλλον με το δάχτυλό του βρήκε λίγο άσχημα την μπάλα. Όλα αυτά 27 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει η σεζόν για την ΑΕΚ. Αντίθετα για τον Ολυμπιακό η περιπέτεια συνεχίζεται. Η περιπέτεια που έχει σαν στόχο το 3-peat που λένε οι Αμερικάνοι, το τρίτο τίτλο. 67-77. Το επόμενο ραντεβού του Μέγκα με το μπάσκετ είναι φυσικά μετά το Πάσχα. Είναι τη μεγάλη Τρίτη, στην μεγάλη εύνης αναμέτρηση, τρίτη αναμέτρηση του Άρη με τον ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη, την τρίτη του Πάσχα, στις 6.30. 19 δευτερόλεπτα, 78-67 μπροστά ο Ολυμπιακός, ο Ποδαράς δεν έχει τίποτα. Το βλέπετε να χειρίζεται την μπάλα κοντά στον Σιγάλα. Εκεί τα βρήκε σκούρα. Η μπάλα και πάλι για την ΑΕΚ, 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Μένει να δούμε ποιος θα κάνει το τελευταίο σουτ για την ΑΕΚ, το τελευταίο σουτ της χρονιάς. Ο Μιλίτσεβιτς. Και βάζοντας τον επίλογο, χαμογελάει, το βλέπετε, βάζοντας τον επίλογο με τον πιο κατάλληλο τρόπο στην εντυπωσιακή του σεζόν, στην εντυπωσιακή του παράσταση. Θα πετύχει ένα καλάθι, το τελικό σκορ είναι 78-69 υπέρ του Ολυμπιακού, του Ολυμπιακού που προκρίνεται.